Σε περίπου ένα μήνα αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου το φορτηγό πλειονόκα, το οποίο επιστρέφει στην κυριότητα του πλειοκτήτη λίγου μήνε μετά την αθώωση του ίδιου και των μελών του πληρώματο που είχαν κατηγορηθεί για την επιχείρηση μεταφορά ενό φορτίου μαμούθ με ναρκωτικά αξία άνω των 100 εκατομμύριων ευρώ, τα οποία είχαν κατασχεθεί το Δεκέμβριο του 2018. Θα επιταχυνθούν οι όλε οι διαδικασίε προκειμένου το πλοίο αυτό να απομακρυνθεί πλέον από το λιμάνι του Ηρακλείου, να έρθουν οι αρμόδιοι τη πλειοκτήρα εταιρεία να επισκευάσουν ό,τι μπορεί να επισκευαστεί ώστε να κρυθεί πάλι αξιόπλο. Το πενταμελέ εφετείο Γακουργημάτων Ανατολική Κρήτη έκανε τελικά δεκτή την έφεση για απόδοση του κατασχεθέντος πλοίου στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αλλά και των εμπορευμάτων στους κατόχους τους. Αφού είχε προηγηθεί τον Ιούνιο η αθώωση των μελών του πληρώματο και του πλειοκτήτη. Το δικαστήριο τότε είχε κρίνει ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι 11 μέλη του πληρώματο του Νόκα γνώριζαν την ύπαρξη τη τεράστια ποσότητα χασή και ναρκωτικών χαπιών που εντοπίστηκαν στα κοντέινερ που μετέφερε από τη Λατάκια και κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έκανε δεκτή την απόδοση του πλοίου και του φορτίου. Το Νόκα εγκλωβίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όταν στελέχη τη Περιφερειακή Ομάδα Δίωξη Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου αποκάλυψαν στη διάρκεια εντυπωσιακή επιχείρηση ότι 8 από τα 18 κοντέινερ είχαν κρυφού διπλού πάτου, από του οποίου ανέσυραν περισσότερου από 6 τόνου χασί σε μορφή σοκολάτα και 3 εκατομμύρια χάπια κάπταγκον, το διαγερτικό χάπι των τζιχαντιστών όπω είναι γνωστό. Το πλειονόκα παραμένει ακινητοποιημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου εδώ και 2,5 χρόνια, με κίνδυνο βήθηση εξαιτία σοβαρών και εκτεταμένων φθορών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητε ενέργειε από του πλειοκτήτε για την αποκατάστασή του, έτσι ώστε να καταστεί και πάλι αξιόπλο. Η παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου για διάστημα περίπου 2,5 ετών εγκυμονούσε μεγάλου κινδύνου, καθότι το πλοίο ήδη κατά την προσέγγιση τους στις ε, κριτικές της Κρήτη, είχε χαρακτηριστεί ως μία αξιόπλο. Ε, υπήρχαν πολλά προβλήματα σχετικά με, τις, με βλάβες και ζημιές που είχε το πλοίο, οπότε εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους η παραμονή του στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς η οποιαδήποτε βήθησή του. Και τώρα με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες θα μπορούσε να προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή.